γιατί είναι τρελό. Διοικητές κομμενώσεων της Πανελλήνιας Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Τέπεθου. Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού. Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Εμπορικών. Πανελλήνια Ένωση Συνταξιού Χοντινάτ. Μαζί σας στον αγώνα. Προχωράτε μπροστά. Επέλασε γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς τα αφεντικά, χωρίς εσένα. Προπέλα δε γυρνά, εργάτη μπορείς, χωρίς τα αφεντικά. Τέρμα στα παζάρια, το γραφείο κρατών, αγώνας στα χέρια των αυτεργατών. Τέρμα στα παζάρια, το γραφείο κρατών, αγώνας στα χέρια των αυτεργατών. Είμαστε εδώ, η ΑΕΝ, στηρίζουμε τους ναυτεργάτες, το ναυτικό επάγγελμα. Είμαστε το μέλλον αυτού του επαγγέλματος και δεν γίνεται η κυβέρνηση, η Τρόικα, οι εφοπλιστές να καταργούν σε τον οποιοδήποτε τρόπο βάναυσα ένα επάγγελμα με μεγάλη παράδοση για αυτόν τον τόπο και να μας εξαθλιώνουν. Είμαστε κατά της κατάργησης των σχολών, κατά επίσης την δημιουργία ιδιωτικών σχολών. Η ΑΕΝ και το ΚΕΣΕΝ δεν πρέπει με τίποτα να γίνουν ιδιωτικές. Είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Είναι η επιμόρφωση του ναυτεργάτη, του αξιωματικού και δεν πρέπει με τίποτα να το αφήσουμε να πάει έτσι. Όσο μπορούμε στηρίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί ενωμένοι χωρίς με κανένα τρόπο να σπάσουμε αυτή την κροφιά, αυτό το πλοίο. Είμαστε βέβαια συνταξιούχοι και εν ενεργεία ναυτικοί. Τα αιτήματά μας ως γνωστό είναι για τις συντάξεις, της μείωση της σύνταξης, μείωση του επικουρικού, μείωση του εφάπαξ και αν την πάρουμε, αυτό το λίγο εφάπαξ που μας δίνουν και το πιο σπουδαίο είναι ο οίκο ναύτου που καταργείται. Αυτή τη στιγμή η Χίος έχει 17.000 ναυτικούς, είναι ένα ναυτικό νησί και αυτή τη στιγμή μας καταργούν τον οίκο ναύτου. Γιατί κατάλαβα οικογένεια, κατάλαβα παιδιά. Και τώρα που θέλατε δηλαδή για να πάρετε τους καρπούς. Που άφηνε στο παιδί σου. Που άφηνε στο παιδί σου μωρό και ερχότανε στο ξενοδοχείο κάτω στον Πειραιά και για να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου έμπαινα μέσα στην τουαλέτα ώστε να κοιμηθεί το παιδί. Το παιδί για να βγω, να κοιμηθώ. Τώρα νιώθετε αδικημένοι με όλη αυτή την ιστορία, έτσι. Βεβαίως, όχι χαρούμενοι. Χαρούμενοι που να τους έναμε το ποτύπο. Εσένα, προπέλα δεν γυρνά.
δεν μαζευτήκαμε εδώ πέρα σήμερα οι ναυτικοί όλοι να διαμαρτυρηθούμε για τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία αυτά που αγωνιστήκαμε για χρόνια επί σειρά ετών μας τα έχουν καταρακώσει οι τελευταίες κυβερνήσεις και πόσο μάλλον περισσότερο η τελευταία. Λοιπόν, δεν ζητάμε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από τα αυτονόητα, να παραμείνει ο οίκος ναύτιος έχει, να μην κλείσει και να πάει στον ΕΟΠΗ, να παραμείνει τον ΝΑΤ και να σταματήσει η άδικη περικοπή των συντάξεων που γίνεται στους ναυτικούς και δει από το πρώτο ευρώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, αυτή ήταν μια αρχή. Πιστεύω να ευαισθητοποιηθεί λίγο η πολιτεία και το κράτος, να σκύψει λίγο πάνω από τα προβλήματα που μας ταλανίζουν ή μάλλον που μας δημιουργούν οι ίδιοι, και να δέσουν λιγάκι λίγο ευαισθησία στο ναυτικό και κατ' επέκταση εδώ στο Χιώτη, που ηχείως ζει και κινείται στο ρυθμό του ναυτικού, διότι όλοι ξέρουμε ότι εάν δεν δουλέψει ο ναυτικός, δεν δουλεύει τίποτα στοιχείο επάνω. Σας πείραξε που δεν συμμετείχαν οι καταστηματάρχες στη συγκέντρωσή σας? Κοιτάξτε να δείτε, σαφώς και μας πείραξε. Γιατί πρέπει είχατε να καταλά... ένα δίκιο βέβαια, έτσι, ναι, με την αναστολή της απεργίας από την ποινίο. Ναι. Είχαν ένα δίκιο από την πλευρά τους και αυτοί με την αναστολή, αλλά τη στιγμή που είμαστε, βλέπουν όλο το νησί ενωμένο και αποφασισμένο, πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι ζουν και αναπνέουν από εμάς. Το λοιπόν θέλαμε μια συμπαράσταση από την πλευρά τους. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Δεν ήταν... Πόσος κόσμος ήταν στο στελέχη? Αρκετό. Πώς το υπολογίζετε? Θα πω ότι ήταν μία από τις μεγαλειώδες διαδηλώσεις που έχει γίνει ποτέ στο νησί επάνω. Δεν περιμέναμε ότι θα είχε τόση έκταση, ευαισθητοποιήθηκε πολλοί κόσμος και να ξέρουν ότι δεν σταματάμε εδώ, προχωράμε μέχρι να δικαιωθούμε. Επίσης να ξέρουν ότι αν πάνε να κλείσουν τις βολές θα μας βρουν απέναντί τους. Θέμε ανοιχτές ακαδημίες, δημόσιες ακαδημίες και όχι ιδιωτικές. Λοιπόν, και πάλι λέω, 25 του Μάρτη, 10 η ώρα το πρωί στο Ρίχο Νάφου. Λοιπόν, ειρηνική διαμαρτυρία.